Πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα ακριβώς, σε μια μακρινή χώρα ζούσε μια φυλή Ινδιάνων. Ο Ινδιάνος αρχηγός της φυλής είχε μια πανέμορφη και νέα κόρη που όλοι θαύμαζαν, αλλά κανένας δεν είχε αγγίξει ακόμα. Μια μέρα, όπως καθόταν έξω από τη σκηνή του μεγάλος αρχηγός, τον επισκέφτηκε ο άνεμος και του είπε: «Μεγάλε αρχηγέ, αγαπάω την κόρη σου και με αγαπά και εκείνη. Θα μου τη δώσεις να γίνει γυναίκα μου?» «Όχι», του απάντησε απότομα ο αρχηγός, χωρίς να δεχτεί δεύτερη κουβέντα. Την επόμενη μέρα η αγνή κοπέλα προσπάθησε να μιλήσει στον πατέρα της. «Πατέρα, αγαπάω τον άνεμο. Θα μου επιτρέψεις να πάω μαζί του στο κατάλημά του και να γίνω γυναίκα του?» «Όχι», της απάντησε αυστηρά ο αρχηγός. «Δεν σου το επιτρέπω. Όταν ο άνεμος ήταν παιδί, συνήθισε να έρχεται στο αντίσκηνό μου μέσα από μικρές χαραμάδες και έσβηνε πάντοτε τη φωτιά που προσπαθούσα με τόσο κόπο να ανάψω. Δεν γνωρίζει ούτε να πολεμάει, ούτε να κυνηγάει, και δεν σου επιτρέπω να γίνεις γυναίκα του.» Ευθύς αμέσως ο αρχηγός άρπαξε την κοπέλα από το χέρι και την οδήγησε σε ένα αδιαπέραστο δάσος από μαύρα έλατα για να την κρύψει από τον άνεμο. Ο άνεμος ίσως να την έβλεπε αν την έκρυβα μέσα σε ένα πευκό δάσος, όμως δεν θα μπορέσει ποτέ να τη διακρίνει μέσα σε ένα τόσο πυκνό δάσος από μαύρα έλατα, σκέφτηκε δυνατά. Όμως ο άνεμος είχε ήδη γίνει αόρατος και όλη την ώρα που ο αρχηγός μονολογούσε έστεκε και κοντά και άκουγε προσεκτικά κάθε του λέξη. Έτσι, όταν ήρθε η επόμενη νύχτα, ο άνεμος άρχισε να τρέχει γύρω-γύρω από το πυκνό μαύρο δάσος, μέχρι που βρήκε ένα μικρό κενό και μπόρεσε να εισχωρήσει ανάμεσα από τα δέντρα. Έψαξε αρκετά παρόλες τις δυσκολίες, μα στο τέλος κατάφερε να βρει την αερή κοπέλα και να τη βγάλει από το πυκνό δάσος. Δεν τόλμησε να πλησιάσει τους άλλους Ινδιάνους ξανά, γιατί φοβόταν πως ο αρχηγός θα του πάρει την όμορφη κοπέλα, και έτσι έψαξε άλλο τόπο για να ζήσουν μακριά τους. Ταξίδεψαν αρκετά μέσα στο σκοτάδι της νύχτας με κατεύθυνση προς το βορρά. Κάποια στιγμή βρήκαν μια πολύ όμορφη περιοχή για να στήσουν το κατάλημα που θα στέγαζε τον έρωτά τους. Την ίδια κιόλας νύχτα την πήρε στην αγκαλιά του και την έκανε γυναίκα του. Χαιρόταν τον έρωτά τους ευτυχισμένοι, και κανένας από τους δύο δεν θα μπορούσε να σκεφτεί πως ο αρχηγός θα μπορούσε να τους εντοπίσει. Όμως ο πατέρας της κοπέλας τους έψαχνε σαν μανιασμένος, μέχρι που στο τέλος ανακάλυψε το κατάλημά τους. Τότε ο άνεμος έκρυψε την νεαρή γυναίκα του και έγινε αόρατος, όμως ο μεγάλος αρχηγός άρχισε να καταστρέφει τα πάντα γύρω του με τα όπλα του που είχε φέρει μαζί του, και χωρίς να το γνωρίζει κατάφερε ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι του άνεμου που τον άφησε ανέστητο. Όταν ο άνεμος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, ανακάλυψε πως η γυναίκα του είχε εξαφανιστεί και άρχισε να την ψάχνει. Περιπλανήθηκε σαν τρελό στα δάση της περιοχής και στο τέλος την είδε μέσα σε ένα κανό που οδηγούσε ο πατέρας της στο μεγάλο νερό. «Έλα μαζί μου», άρχισε να της φωνάζει με απελπισία. Η κοπέλα κατατρόμαξε και το πρόσωπό της έγινε λευκό σαν το χιόνι, γιατί δεν έβλεπε τίποτα γύρω της, ενώ άκουγε τη φωνή του. Άκουγε τη φωνή του αγαπημένου της να την καλεί απελπισμένα. Ο άνεμος, μετά το χτύπημα που είχε δεχθεί στο κεφάλι από τον πατέρα της, είχε ξεχάσει πως να μεταμορφώνεται και είχε παραμείνει αόρατος. Ο άνεμος θύμωσε τόσο πολύ τότε με τον αρχηγό που φύσηξε με όλη του τη δύναμη πάνω στο κανό. «Άσε να αποδογυρίσει», σκέφτηκε. «Μπορώ να μεταφέρω τη γυναίκα μου ασφαλή στην ξηρά». Έτσι το κανό αναποδογύρισε με το φύσιμο του ανέμου και ο αρχηγός με την κόρη του πέσανε μέσα στο νερό. «Έλα αγαπημένη μου, πιάσε το χέρι μου», φώναζε ο άνεμος στην κοπέλα. Μα δεν θυμόταν πως ήταν αόρατος και ότι η κοπέλα δεν θα μπορούσε να δει το χέρι του. Κι έτσι η κοπέλα άρχισε να βουλιάζει, να βουλιάζει, μέχρι που έφτασε στον πάτο της λίμνης. Και ο αρχηγός φυσικά έχασε τη ζωή του, μα και ο άνεμος δεν προσπάθησε να τον βοηθήσει. Όταν ο άνεμος κατάλαβε πως η αγαπημένη του έχασε τη ζωή της εξαιτίας του, γέμισε θλίψη και άρχισε να γριεύει.
Ο άνεμος δεν φυσούσε ποτέ τόσο δυνατά και θλιμμένα, έλεγαν οι Ινδιάνοι μεταξύ τους, ενώ προσπαθούσαν να προφυλαχτούν μέσα στα αντίσκηνά τους. Το μεγάλο πνεύμα λυπήθηκε την κοπέλα που έχασε τη ζωή της τόσο άδικα πέφτοντας στο νερό και την επόμενη νύχτα τη μετέφερε ψηλά στα αστέρια και της έδωσε ένα σπίτι στο φεγγάρι. Η κοπέλα ζει ακόμα εκεί, όμως το πρόσωπό της έμεινε κατάλευκο, όπως ήταν τη στιγμή που τρομαγμένη έπεσε από το κανό. Έτσι τις νύχτες στο σεληνόφος κοιτάζει κάτω στη γη, προσπαθώντας να βρει τον αγαπημένο της άνεμο, αλλά δεν ξέρει πως είναι αόρατος. Ο άνεμος πάλι δεν γνωρίζει πως εκεί ψηλά στο φεγγάρι βρίσκεται η αγαπημένη του γυναίκα που χάθηκε, και έτσι περιπλανιέται στα βάση και ψάχνει ακόμα στα βράχια των βουνών να τη βρει. Όμως ποτέ δεν σκέφτεται να κοιτάξει ψηλά στο φεγγάρι. Σε εγώ σκαναγκόαγα, σκαναγκόαγα, αουι αουι νεγαε ναουι αε. Σε εγώ σκαναγκόαγα, σκαναγκόαγα, αουι αουι νεγαε ναουι αε. Anyway, anyway.